Οι κρατικέ υπηρεσίε και οι λειτουργοί που συμμετείχαν στην κατάσταση τη μεγάλη πυρκαγιά βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο είτε σε σχέση με τον χρόνο ανταπόκριση είτε σε σχέση με το θέμα συντονισμού. Στι τέσσερι εκθέσει που έχουν σχεδόν ολοκληρώσει ατμήματα δασών, πυροσβεστική μαζί με αστυνομία, πολιτική άμυνα και έπαρχο καταγράφονται σημαντικέ πτυχέ και δίνονται εξηγήσει σε πολλά ερωτήματα που δημιουργήθηκαν, τα οποία και αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο τη συζήτηση και του ελέγχου που ασκεί η Βουλή αύριο σε ό,τι αφορά τον χρόνο αντίδραση, καταγράφεται ότι τη στιγμή τη πρώτη ανταπόκριση επιμήκυνε το γεγονό ότι οι πλησιέστερε πυροσβεστικέ δυνάμει, δηλαδή ο σταθμό Ευρύχου, όταν ειδοποιήθηκε, ήταν καθοδό για άλλη πυρκαγιά στο Νικητάρι και έτσι αναγκάστηκαν οι άντρε του να αλλάξουν κατεύθυνση και να επιστρέψουν. Επομένω, καταγράφεται στην έκθεση πω έφτασαν πρώτα στην περιοχή Σολέα δύο βιτιοφόρα του κυματοζασών, εντό 15 περίπου λεπτών και στη συνέχεια τρίτο όχημα τη ίδια υπηρεσία. Αργότερα έφτασαν στο σημείο τα πρώτα οχήματα τη πυροσβεστική. Καταγράφεται επίση ότι ο αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων παρουσίασαν μηχανικά προβλήματα, ενώ τα δύο οχήματα του Μανοζασών που έφτασαν πρώτα ζώστηκαν στι φλόγε και καταστράφηκαν ολοσχερό. Μηχανικό πρόβλημα παρουσίασε και ένα αεροπλάνο πυρόσβεση. Η πρώτη πτυτική ανταπόκριση έγινε ύστερα από μισή ώρα περίπου. Πληροφορίε αναφέρουν ότι ετοιμάζεται από τι τέσσερι υπηρεσίε ένα κοινό ενημερωτικό έντυπο, το οποίο θα επιδοθεί στα μέλη τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Σύμφωνα με πληροφορίε για το θέμα, είχαν συναντηθεί χθε το μεσημέρι οι Υπουργοί Γεωργία, Δικαιοσύνη και Εσωτερικών. Σε ό,τι αφορά τα αίτια τη φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίε του ΣΥΓΜΑ, τα γεγονότα που κατέγραψε η αστυνομία υποδεικνύουν ότι αυτή ξεκίνησε από αναπτύρα Τζακιού που κρατούσε 12χρονο, ο οποίο έπαιζε σε ξηρά χόρτα στην αυλή του σπιτιού του. Καταγράφεται πω στο σπίτι εκείνη την ώρα βρισκόταν ο παππού ο πατέρα του παιδιού, οι οποίοι κοιμούνταν και ξύπνησαν να του ειδοποίησε ο 12χρονο. Το παιδί, λόγω ηλικίας, δεν φέρει καμία ποινική ευθύνη. Στο μεταξύ, το τμήμα Δασών ανακοίνωσε ότι καταστράφηκαν συνολικά 18,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους από την πυρκαγιά του δάσους Αδελφής στο Τρόοδος βάσει τη τελικής χαρτογράφηση της έκτασης που κάηκε.